Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι θα δούμε μετά ένα μαξιλαροπόλεμο που ετοιμάζουν στο Λονδίνο. Θα συνδεθούμε με το Λονδίνο μέσω του Skype και της τεχνολογίας. Γιατί τον κάνουν λοιπόν το μαξιλαροπόλεμο, θα μας το πούν μετά τις διαφημίσεις. Για να συγκεντρώσουν χρήματα και να στείλουν χρήματα στα ελληνικά σχολιά προκειμένου να βάλουν πετρέλαιο. Στο Twitter της εκπομπής περιμένουμε τα σχόλια. Να δούμε τώρα έναν διαφορετικό μαξιλαροπόλεμο και να δούμε το στόχο του. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο, όπως σας είπαμε και πριν, με τον Κυριάκο Κυριακόπουλο, μέλος της ομάδας Power. Καλό σας απόγευμα. Και την Ηλιάνα Καλεντερίδου. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Καλά. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είμαστε στο Leeds της Αγγλίας. Στο Leeds. Πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι καταρχήν ο καιρός εκεί? Όχι ο καλύτερος. Όχι ο καλύτερος. Έχετε ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες μέρες. Είναι η αλήθεια που είναι. Έχει πολύ αέρα και αρκετή βροχή. Για να δούμε τώρα, πότε σχεδιάζετε το μαξιλαροπόλεμο? Καταρχήν, πείτε μας το στόχο σας. Θέλετε να συγκεντρώσετε χρήματα για την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ο μαξιλαροπόλεμος θα γίνει στις 8 του Μάρτη, μέρα της γυναίκας, Σάββατο, στο Λίτζερ εδώ πέρα. Όπου θέλουμε να κάνουμε τον μεγαλύτερο μαξιλαροπόλεμο στον κόσμο. Θα έρθουν εδώ πέρα άτομοι, φοιτητές και πολίτες του Leeds, οι οποίοι θα έρθουν με το μαξιλάρι τους και μια μικρή δωρεά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε ιδρύματα και σχολεία της Ελλάδος για πετρέλαιο που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Επίσης, έχουμε έρθει σε συμφωνία τα με κάποιες εταιρείες. Πώς θα έρθουν? Θα υπάρχει κάποια είσοδος για αυτό το μαξιλαροπόλεμο? Μια δωρεά για να μπει κάποιος. Θα υπάρχει μια ελάχιστη δωρεά 5 λιρών για το κοινό και έχουμε μια διαφορετική κατηγορία για άνεργους, συνταξιούχους και παιδιά, 3 λίρες. Μάλιστα, για να ακούσουμε και τη γυναίκα της παρέας, την Ηλιάνα. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, λόγω της δυσκολίας εδώ στη χώρα μας? Ναι, και επειδή είμαστε άτομα, είμαστε φοιτητές στο εξωτερικό, πονάμε την χώρα μας λίγο περισσότερο. Μάλιστα, πότε είναι αυτός ο μαξιλαροπόλεμος? Είναι στις 8 του Μάρτη. Ήθελα να σας πω ότι δεν θα βάλουμε μόνο πετρέλαιο στη σχολεία. Αλλά... η άλλη τάση που θα κάνουμε θα είναι ότι έχουμε έρθει σε συμφωνία με κάποιες εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες θα μας δώσουν ένα κιλό ή μια συσκευασία για κάθε συμμετέχοντα. Δηλαδή, αν έχουμε 4.000 συμμετέχοντες, 4.000 συσκευασίες ή κιλά θα δοθούν σε ιδρύματα επίσης μέσω του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δεσμός, σε ιδρύματα της Ελλάδος. Και όλα τα μαξιλάρια θα δώσουμε σε άστρους της Αγγλίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν,